πολιτικούς στριγμούς και σφοδρή αντιπαράθεση προκάλεσε η είδηση ότι ο μέχρι χθες ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Γεωργούλης ελέγχεται στις Βρυξέλλες για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Οι βελγικές αρχές ζήτησαν την άρση της ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη. Η Κουμουνδούρου τον έθεσε εκτός ευρωομάδας, ενώ η κυβέρνηση και τα κόμματα διετύπωσαν σειρά ερωτημάτων. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εξετάσει το αίτημα για άρση ασυλίας του ανεξάρτητου πλέον ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη μετά την καταγγελία σε βάρος του για βαριά κακοποίηση δικηγόρου εργαζόμενη στο Ευρωκοινοβούλιο. Στη θεσμική διαδικασία αναφέρθηκε και η Ρομπέρτα Μετσόλα. I received a request from the competent authorities in Belgium for the parliamentary immunity of Alexis Georgoulis to be waived. This request is referred to the Committee on Legal Affairs. Μετά από 3 χρόνια ερευνών από τις βελγικές αρχές έγινε γνωστή η υπόθεση. Ο ευρωβουλευτής με ανάρτησή του κάνει λόγο για περιστατικό που δήθεν συνέβη και υπέβαλε την άρση της ευρωκοινοβουλευτικής του ασυλίας αλλά και την παραίτησή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε αυτή την ψευδή και προσβλητική επίθεση που πραγματοποιείται μάλλον όχι τυχαία λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές, προτίθεμαι να δώσω τη μάχη μου στη δικαιοσύνη για την αλήθεια και την αποκατάσταση του ονόματός μου, ετούμενος ο ίδιος στην άρση της ευρωβουλευτικής μου ασυλίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε άμεσα εκτός ευρωομάδας τον ευρωβουλευτή. Τη θέση αυτή, την οποία κατέχει στο Ευρωκοινοβούλιο και την οποία την εξελέγει μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, να σκεφτεί, να αξιολογήσει και να την επιστρέψει μέχρι να κριθεί από τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία αφορά τη χρονική περίοδο που ο κύριος Γεωργούλης με την καταγγέλουσα διατηρούσαν σχέση, πριν 3 χρόνια δηλαδή. Ωστόσο, υποβλήθηκε μόλις χθες στο Ευρωκοινοβούλιο το αίτημα άρσης ασυλίας του. Πάντως στην Ευρωομάδα ο ηθοποιός είχε κληθεί σε εξηγήσεις από τον επικεφαλής Δημήτρη Παπαδημούλη. Επειδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυκλοφορούν κάποια πράγματα και ως κουτσομπολιά, όχι η συγκεκριμένη καταγγελία, όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εγώ ζήτησα αρμοδίως από τον Αλέξη Γεωργούλη, όταν ακούστηκε κάτι αόριστο, να μας ενημερώσει και να με ενημερώσει αν υπάρχει κάτι. Το διέψευσε κατηγορηματικά. Παλιότερα, πριν από αρκετό καιρό, κάποιες φήμες απροσδιόρισες τελείως. Ερωτήθηκε αρμοδίως ο κύριος Γεωργούλης, είπε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε, γιατί επειδή το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και υπάρχει μεγάλη ευαισθησία και στο χώρο για τέτοιου είδους θέματα. Ερωτήματα για τον γνωστό ηθοποιό και ευρωβουλευτή θέτει η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Γεωργούλης παραιτήθηκε όπως λέει ο ίδιος ή αποπέμφθηκε όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή προφανώς οι λόγοι που οδηγούν έναν ευρωβουλευτή εκτός κόμματος είναι εξαιρετικά σοβαροί, οι πολίτες αναμένουν απαντήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απολύτως προφανές ότι το ήξερε ο Τσίπρας και τον κάλυπτε, γιατί 3 χρόνια δεν μένει κρυφή μια τέτοια έρευνα. Είμαι σίγουρος ότι το κόμμα δεν γνώριζε κάτι τέτοιο, το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά. Δεν πιστεύω πως, δηλαδή, σε αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι γραπτοί και άγραφοι κανόνες. Άμεση ήταν και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι βελγικές αρχές εναπόκειται στη δική τους αρμοδιότητα και δεν υπαγορεύονται από τρίτους, όπως υπονοούν κάποιοι δήθεν δικαιωματιστές. Αυτοί είναι οι δήθεν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν ήρθε η ώρα να δείξουν μια συμπεριφορά, δείχνουν την ακριβώς αντίθετη και λένε μάλιστα τον απέπεμψαν. Ποιο τον απέπεμψαν? Εδώ ο κ. Γεωργούλης λέει ότι παραιτείται. Άλλη μια υπόθεση κακοποίησης γυναικών που πρέπει να διερευνηθεί. Άλλη μια αποκρουστική αντιπαράθεση με στοιχεία κουτσομπολιού που αφήνει στο απειρόβλητο το κρίσιμο ζήτημα που είναι καταγγελίες να σέρνονται για χρόνια και τα θύματα να παραμένουν εντελώς απροστάτευτα. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όταν υπάρχει κατηγορία για παρενόχληση ή για οποιοδήποτε έγκλημα, νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε πίσω, να λάμψει η δικαιοσύνη. Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει σειρά ερωτημάτων για το ποια είναι η αλήθεια, τι είναι φήμη, τι είναι λάσπη στον ανεμιστήρα. Η Κάτια Μακρύ είναι δίπλα μου και έχει όλο το παρασκήνιο.
Μέχρι στιγμής, Νίκο, έχουμε ακούσει τον κύριο Γεωργούλη να λέει ότι είναι ψέματα, ότι είναι μια καταγγελία που έρχεται στο φως προεκλογικά, άρα έχει πολιτικά κίνητρα, και επίσης μια διαρροή από το περιβάλλον τους ότι διατηρούσαν ερωτική σχέση. Η γυναίκα, λοιπόν, η οποία καταγγέλει τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αποδομεί σημείο προς σημείο τους ισχυρισμούς του και ελάτε να δούμε τι ακριβώς λέει. Ότι η καταγγελία είναι επώνυμη από το Μάιο του 2020, την επόμενη μέρα που συνέβη το περιστατικό, πήγε στις βελγικές αρχές με το όνομά της και κατονόμασε τον κύριο Γεωργούλη. Λέει επίσης ότι τον κατήκηλε για βαριά κακοποίηση, η οποία πιστοποιείται και από τον ιατροδικαστή που την εξέτασε, άρα δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ως προς τα σοβαρά τραύματα που είχε στο σώμα της. Το θύμα, μάλιστα, μπήκε σε ψυχολογική υποστήριξη, σε πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης, γιατί οι βελγικές αρχές έκριναν ότι για σειρά μηνών χρειαζόταν βοήθεια. Επίσης, επιμένει ότι ποτέ δεν διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Αλέξη Γεωργούλη. Τώρα, είναι η μόνη καταγγελία, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι και άλλες γυναίκες οι οποίες τον έχουν καταγγείλει. Ξέρουμε σίγουρα ότι πριν από 2 χρόνια, το μάθαμε από τον κύριο Κούλογλου, υπήρξαν ψήθυροι στους διαδρόμους. Φήμες. Πήγε ο κύριος Παπαδημούλης, του μίλησε και εκείνος τα αρνήθηκε όλα. Υπάρχει ωστόσο επίσης τώρα πληροφορία ότι αυτός είναι ένας λόγος για την καθυστέρηση των βελγικών αρχών. Ότι διερευνούσαν κι άλλη καταγγελία. Δεν ξέρουμε αν αυτή τη στιγμή είναι ενεργή ή αν έχει αποσυρθεί. Αυτό θα το μάθουμε όταν δούμε όλο το σκεπτικό αυτού που ανακοίνωσε χθες η κυρία Μέτσολα. Τώρα, στο ερώτημα πότε το έμαθε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το έμαθε χθες στις 7 το απόγευμα, αφού είχε δημοσιοποιηθεί το όνομά της. Επικοινώνησαν. Η κοπέλα φέρεται να ήταν διαλυμένη ψυχολογικά. Την ρώτησε γιατί δεν το είχες πει έστω σε μένα, γιατί η πρόθεση είναι να κατέβει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας στο Πασόκ. Απάντησε γιατί δεν το είχα πει ούτε στην οικογένειά μου. Ήθελα να τους προστατεύσω, δεν το ξέραν οι γονείς μου, οι οποίοι επίσης το έμαθαν εχθές το βράδυ. Και ένα τελευταίο είναι η διαρροή του ονόματός της. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στις Βρυξέλλες στελέχη ότι εκείνοι ήξεραν το όνομα, άρα το δημοσιοποίησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως το αρνείται. Σε κάθε περίπτωση αυτή η διαρροή ήταν ντροπιαστική, Νίκο. Να ευχαριστήσω την Κάτια Μακρύ για το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Η καταγγελία σε βάρος του Ευρωβουλευτή αφορά περιστατικό που έγινε το 2020, το ακούσατε, το είπε και η Κάτια. Η καταγγέλουσα νομική σύμβουλος της Κομισιόν φέρεται να κατέθεσε μήνυση επωνύμως για σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμό. Η υπόθεση εξελισσόταν την ίδια περίοδο που ο Αλέξης Γεωργούλης έκανε δηλώσεις και αναρτήσεις κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Που θα ήθελα στα 2 χρόνια που υπολείπονται κάποια συγκεκριμένα πράγματα να μπορέσω να τα ολοκληρώσω. Για παράδειγμα, το harassment, την κακοποίηση. Ήταν Οκτώβρης του 2022 όταν ο Αλέξης Γεωργούλης προχωρούσε σε αυτή τη δήλωση. Είχε 2 ακόμη χρόνια θητεία στην Ευρωβουλή και ήθελε να εργαστεί στην εξάλληψη της έμφυλης βίας. 2 χρόνια νωρίτερα, κατά την Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της ενδοοικογενειακής βίας, με μια εφάνταστη φωτογραφία του και μια μακροσκελή ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, παροτρύνει τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα έμφυλης βίας να μιλήσουν. Γνωρίζετε ότι 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική βία από τον σύντροφό της. 1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Η ανάρτηση γίνεται στις 25 Νοεμβρίου του 2020, δηλαδή τον ίδιο καιρό που φέρεται η δικηγόρος και νομική σύμβουλος σήμερα της Κομισιόν να καταθέτει στις βελγικές αρχές καταγγελία σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμό. Είναι θέμα εξουσίας, δεν είναι αν είσαι ωραίο παιδί ή αν. Αν κάποιος έχει τη δύναμη και θέλει να την ασκήσει με κάποιον τρόπο να αισθανθεί αυτός κάτι. Την ώρα που η Ελλάδα αλλά και η παγκόσμια βιομηχανία θεάματος ταλανιζόταν από καταγγελίες καλλιτεχνών για σεξουαλική παρενόχληση μετά την χιονοστιβάδα αποκαλύψεων που έφερε το κίνημα MeToo, στις Βρυξέλλες μια νεαρή δικηγόρο, σύντροφος του Έλληνα ηθοποιού και ευρωβουλευτή, όπως ο ίδιος τουλάχιστον αποστήριξε στην ανακοίνωσή του, έφτανε στις βελγικές αρχές για να τον μιλήσει για βαριά ποινικά αδικήματα. Η νεαρή γυναίκα, Ελληνίδα δικηγόρος και σήμερα πολύπειρη νομική σύμβουλος της Κομισιόν για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων,
φέρεται τέλη του 2020 να προχωρά σε καταγγελία σε βάρος του ευρωβουλευτή για ξυλοδαρμό και σεξουαλική κακοποίηση, όμως χωρίς να κατονομάζει τον φερόμενο ως δράστη. Όταν όμως Οκτώβρη του 2021 τον ακούει στο πλαίσιο του MeToo να προχωρά σε δημόσιες δηλώσεις και να παίρνει θέση υπέρ των θυμάτων βίας, τότε αποφάσισε να προχωρήσει και εκείνη σε επώνυμη καταγγελία και να προσδιορίσει την ταυτότητά του. Φίλοι του γνωστού ηθοποιού και πολιτικού στέκονται στο πλευρό του. Η πρώην πρωταθλήτρια, πηγή Δεβετζή, υποστήριξε ότι μίλησε με τον ευρωβουλευτή και χαρακτήρισε γελία όσα ακούγονται, ενώ κατέληξε ότι η καταγγελία έγινε σκόπιμα. Νομίζω δεν έχω σημασία. Είναι τόσο καλό παιδί ο Αλέξης, είναι φίλος μου. Εντάξει, τι να πω πραγματικά, δηλαδή κάθε μία, δεν ξέρω ποια είναι τώρα αυτή που έχει βγει και έχει κάνει μια τέτοια καταγγελία για κάποιο σκοπό είναι όλο αυτό. Εντάξει, γελάω. Η κυρία για την οποία αναφερόμαστε ήταν νομική σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τώρα είναι νομική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι. Που σημαίνει βέβαια ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο και ξέρει και τα νομικά της δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Επομένως δεν είναι αυτό που είπε η κυρία Δεβετζή, μια περαστική που ξέρω και εγώ κτλ. Πάντως τις τελευταίες ώρες πυκνώνουν οι πληροφορίες που θέλουν και δεύτερη γυναίκα να έχει αναφέρει κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της από τον Έλληνα Ευρωβουλευτή. Πρόκειται για μια πρώην εργαζόμενη στο γραφείο του Αλέξη Γεωργούλη στις Βρυξέλλες, η οποία εξαιτίας εργασιακού μπούλινγκ να προχώρησε το 2019 σε αναφορά, αλλά να μην προχώρησε σε επίσημη καταγγελία σε βάρος του. Συνδεόμαστε τώρα με τις Βρυξέλλες και με τον απεσταλμένο του Αντένα Ισάκ Καρυπίδη, αλλά και με την Ελένη Βαρβιτσιώτη, η οποία θα μας πει ποια είναι τα επόμενα βήματα και πόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία. Ισάκ, ξεκινώ από σένα. Έχεις μιλήσει με υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ποια είναι η εικόνα που έχεις σχηματίσει? Νίκο, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι εδώ στις Βρυξέλλες κυκλοφορούσαν ευθύνες για την υπόθεση αυτή πολύ καιρό. Ακόμη και στα δικά μου τα αυτιά, πρέπει να σου πω, που πηγαίνω έρχομαι τους τελευταίους μήνες από Λονδίνο, Βρυξέλλες για την υπόθεση Καϊλή, είχαν φτάσει φήμες για μήνυση από μία γυναίκα κατά του κύριου Γεωργούλη για κακή συμπεριφορά. Αλλά ως εκεί. Μιλώντας λοιπόν σήμερα, όπως είπες και εσύ, με Ευρωπαίους αξιωματούχους, μου είπαν ακριβώς το ίδιο. Κάποιοι από αυτούς κάτι είχαν ακούσει, κάτι τους είχαν πει, αλλά κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλωστε, εδώ που τα λέμε τυπικά οι βελγικές αρχές, δεν έχουν ανακοινώσει ούτε το όνομα της καταγγέλουσας, ούτε πολύ περισσότερο τις κατηγορίες κατά του κύριου Γεωργούλη. Ακούγεται παρόλα αυτά, και αυτό το μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, ότι ο κύριος Γεωργούλης στο τελευταίο διάστημα είχε επισκεφτεί και πως έχει καταθέσει στις βελγικές αρχές για αυτή την υπόθεση. Τώρα, αναφορικά με το εύλογο ερώτημα, γιατί οι αρχές του Βελγίου καθυστέρησαν τόσο πολύ να κάνουν το επόμενο βήμα και να ζητήσουν την άρση της αρχισυλίας του Έλληνα Ευρωβουλευτή, αυτό που μας είπανε είναι πως είναι τόσο μεγάλος ο φόρτος εργασίας εδώ στο Βέλγιο, που πολλές υποθέσεις έχουν πάει πίσω και σε αυτό συντέλεσε επίσης και η πανδημία, καθώς για 2 χρόνια ουσιαστικά κάποια πράγματα δεν δουλεύανε με τους ρυθμούς που δουλεύανε όπως πριν από την πανδημία. Νίκο. Κυκλοφορούν φήμες, Ισάκ, ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του κυρίου Γεωργούλη. Ναι, υπάρχουν ψήθυροι ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, και άλλες καταγγελίες, ίσως και άλλες μηνύσεις κατά του κύριου Γεωργούλη. Αλλά αυτό είναι ψήθυροι, είναι φήμες. Να ευχαριστήσω τον Ισάκ Καρυπίδη. Ελένη Βαρβιτσιώτη, η άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη βρίσκεται πλέον στη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Ναι, είναι μια σειρά από βήματα, Νίκο. Πρώτα πρέπει να περάσει, όπως είπες, και να εγκριθεί η άρση ασυλίας του από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, η οποία θα πρέπει να συγκληθεί στις επόμενες 2 εβδομάδες. Μετά πρέπει να ψηφιστεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επόμενη Ολομέλεια είναι 8 Μαΐου και η αμέσως επόμενη, αν δεν έχει προλάβει η αρμόδια Επιτροπή να αποφασίσει, είναι στις 31 Μαΐου. Μετά καλείται ο κύριος Γεωργούλης, αν αρθεί η ασυλία του, να συνεργαστεί με τις βελγικές αστυνομικές αρχές και αν τον κρίνουν υπεύθυνο φυγής ή ότι θα μπορούσε να παρακολουθήσει τη δικαστική έρευνα ή ακόμα και ύποπτος για εκτέλεση άλλων αξιόπινων πράξεων, τότε μπορεί ακόμα και να προφυλακιστεί μέχρι να γίνει δίκη. Όσον αφορά τη βουλευτική του ιδιότητα, ο ίδιος παραμένει ευρωβουλευτής, καθώς η ιδιότητά του αυτή βασίζεται σε εθνικό δίκαιο. Οπότε, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο ευρωβουλευτής διατηρεί τη θέση του μέχρι τις επόμενες εκλογές, ακόμα και αν βρίσκεται φυλακή καταδικασμένος. Κάτι που να θυμίσουμε έχει γίνει και με την περίπτωση του Γιάννη Λαγού, ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής και έπειτα ανεξάρτητος, που παρόλο που είναι καταδικασμένος και εκτελεί την ποινή της φυλακής Ζωμοκού, παραμένει ευρωβουλευτής, Νίκο.
Να ευχαριστήσω την Ελένη Βαρβιτσιώτη. Δύο διακεκριμένοι νομικοί αναλαμβάνουν την υπεράσπιση του ανεξάρτητου πλέον Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη. Πάμε στον Τάκη Σφυρί που έχει αποκλειστικές πληροφορίες. Νίκο, ο Αλέξης Γεωργούλης δεν προσέλαβε απλά δύο δικηγόρους, αλλά δύο από τους πιο διακεκριμένους νομικούς των Βρυξελών που συνεργάζονται μάλιστα στην ίδια δικηγορική εταιρεία. Ανήκουν και οι δύο σε δικηγορική εταιρεία ως συνέτεροι. Η Ολίβια Βενέ. Περιζήτητη ακόμα, Νίκο, και σε πάνελ πολιτικών εκπομπών. Υπήρξε συνήγορος θυμάτων στην τριπλή τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες το Μάρτιο του 2016. Μάλιστα τότε, Νίκο, συνήγορος ενός από τους τρομοκράτες ήταν ο Σβεν Μαρί, δηλαδή ο νυν συνήγορος υπεράσπισης της Εύας Καϊλή. Ήταν ο αντιδικός της. Είχε εκφράσει μάλιστα τότε ενστάσεις για την ακροαματική διαδικασία, καθώς οι κατηγορούμενοι μπορούσαν να παρίστανται προστατευμένοι σε γυάλινη κλούβα. Υπήρξε και πρόεδρος της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο έτερος συνήγορος ονομάζεται. Σέντρικ Βεργόβεν. Είναι γόνος ονομαστής οικογένειας νομομαθών στο Βέλγιο. Το 2015 είχε αναλάβει μάλιστα την υπεράσπιση θύματος βιασμού από εστονό αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2015. Στην υπόθεση Γεωργούλη υπερασπίζεται τον κατηγορούμενο. Είχε γίνει διάσημος μάλιστα την ίδια χρονιά για τη συμμετοχή του σε πολύκροτη δίκη σχετικά με το αν η σαϊεντολογία είναι θρησκεία ή σέκτα, Νίκο. Να ευχαριστήσουμε τον Τάκη Σφυρί.